Γεια, Ευτύχης εδώ! Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ένα vlog, ένα από τα καινούργια Happy Vlogs. Και αυτό το vlog θα είναι σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Βρίσκομαι στα κάστρα της Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι ο πύργος του Τριγωνίου. Δεν υπάρχει μόνο ο λευκός πύργος της Θεσσαλονίκης, υπάρχει και ο πύργος του Τριγωνίου πάνω στα κάστρα. Και εκτός από το ότι είμαι σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, θα σας δείξω κάτι που έχει να κάνει με εξοπλισμό. Αυτό το βίντεο θα είναι drone βίντεο. Λοιπόν, drones έχουν κατακλείσει τους εθέρες τα τελευταία 2 χρόνια. Πριν από 3 χρόνια, φανταστείτε, σχεδόν κυκλοφόρησε το πρώτο drone στην αγορά και πλέον θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει μια ταξιδιωτική εκπομπή ή μια εκπομπή με τοπία κτλ. Που να μην έχει εικόνα από drone. Το φανταστικό είναι ότι πλέον με πολύ χαμηλό κόστος σε σχέση με παλιά μπορείς να έχεις καταπληκτική εικόνα. Κάποτε πρέπει να σηκώσει ελικόπτερο, να βάλεις τεράστιες κάμερες. Τώρα μπορείς να έχεις τέλεια εικόνα με ένα τέτοιο πράγμα. Τα πιο γνωστά drone είναι τα DJI. Εγώ έχω Unique, το άψεξα αρκετά και το θεωρώ και πιο οικονομική επιλογή και είναι πιο μεγάλο, πετάει λίγο καλύτερα και πιο εύκολα, πετάει με λίγο παραπάνω αέρα, έχει κάποια μικρά αρνητικά, θα τα πούμε, αλλά γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και λένε ότι αυτή η εταιρεία τα επόμενα 1-2 χρόνια θα έχει τρελή ανάπτυξη, άρα σημειώστε Unique. Και το λέω γιατί θυμάμαι ότι είχα κάνει το πρώτο βίντεο με GoPro το 2011 ήταν, με την GoPro την 1 παρακαλώ, Hero 1. Και τώρα υπάρχει 2, μετά βγήκε, μετά η 3, η 4. Και το λέω γιατί από τότε έγινε χαμός με την GoPro. Πλέον είναι όλοι λένε, α, GoPro, πάρω μια GoPro. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ, Unique Drone, έχει δικά του κάμερα. Και το καλό είναι ότι σε αυτό το πακέτο, που είναι πάρα πολύ οικονομική τιμή σε σχέση με το αντίστοιχο DJI ή κάποιες άλλες επιλογές, έχεις τηλεχειριστήριο με οθόνη, το οποίο δεν χρειάζεται να πάρεις έξτρα tablet. Φυσικά το κακό είναι ότι είναι σχετικά μικρή οθόνη, κάποιοι θέλουν μεγάλη άρα βάζουν τεράστιο tablet, εδώ δεν μπορείς να συνδέσεις εξωτερικό tablet, αλλά το θέμα είναι ότι με αυτό εδώ δεν χρειάζεται να αγοράσεις έξτρα εξοπλισμό και στάνταρ δουλεύει εύκολα και γρήγορα, δεν χρειάζεται applications κτλ. Το ανοίγεις και το πετάς. Τώρα που είπα το ανοίγεις και το πετάς, πάμε να δούμε πώς το άνοιξα και πώς το πέταξα για πρώτη φορά. Έτοιμο κουτί για να το κουβαλάς. Τα προηγούμενα πρέπει να το αγοράσεις. Δύο μπαταρίες στο πακέτο, κάθε μπαταρία κρατάει 24 λεπτά, καλώδια φόρτισης και καλώδια αυτοκινήτου, για φόρτιση στο αυτοκίνητο, τα σχηματιστή σου φορτιστή. Αυτό είναι το πετούμενο, βάζουμε αυτά χαρτάκια. Μας δίνουν και καρτούλα 8 GB. Βάζουμε μέσα, θέλει λίγο προσοχή πως θα μπει. Ξαναβάλω αυτό για την ώρα, μέχρι να βάλω όλα τα άλλα πράγματα και να είναι έτοιμο για να πετάξει. Πάμε να βάλουμε την μπαταρία. Λογικά οι μπαταρίες είναι φορτισμένες, τουλάχιστον τα 2/3. Σημαίνει ότι μπορείς με τη μία να πετάξεις. Ωραία. Βγάζω χειριστήριο. Κλείνουμε εδώ. Οι έλκες μπαίνουν αρκετά εύκολα, όχι πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, αυτό είναι το χειριστήριο. Πάντα λένε πρώτα το χειριστήριο πρέπει να βάλεις μπρος και μετά το drone. Και πάντα να κλείνεις πρώτα το drone και μετά το χειριστήριο. Κάνει θόρυβο αυτό, κάνει θόρυβο αυτό, κάνει initialize. Ψάχνει GPS, έχει αυτή τη στιγμή 7 δορυφόρους. Συνδέεται, σε λίγο θα μου δείξει την κάμερα. Να, η κάμερα ενεργοποιήθηκε. Βλέπω λίγο θολή, λογικά έχει κάποιο κάτι μπροστά.
Okay, βγάλαμε. Η κάμερα δουλεύει κανονικά. Με αυτό εδώ μπορώ να χειριστώ την κλίση της κάμερας. Ξέρω, βλέπετε. Να τώρα βλέπει κάτω. Και τώρα θα αρχίσει να βλέπει οριζόντια. Ωραία. Και αυτό είναι το χειριστήριο. Μπροστά, πίσω. Δεξιά, αριστερά. Έτσι δεξιά, αριστερά. Αριστερά, δεξιά. Αυτό εδώ πέρα περιστροφή, έτσι. Την άλλη. Πάνω κάτω, ύψος και μείωση ύψους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 δορυφόρους εδώ. Έχεις πάρα πολλά στοιχεία. Έχεις οθόνη που σου δείχνει τι βλέπεις. Έχεις στοιχεία για δορυφόρους, τη θέση, το mode. Αυτή τη στιγμή είναι στο ready, δηλαδή έτοιμο να πετάξει. Το υψόμετρο, λέει 3 πόδια. Ταχύτητα, την απόσταση. Και γενικά έχεις ένα χειριστήριο που έχει και οθόνη, δεν χρειάζεται να πάρεις έξτρα τάμπλετ. Για κάποιους είναι μικρή αυτή η οθόνη, αλλά δεν πάβει να είναι η πιο φθηνή επιλογή που υπάρχει για να έχεις οθόνη και να βλέπεις τι γίνεται και να μην μπλέξεις και πολύ με να τα ενώσεις, να κάνεις το application κτλ. Αυτό το ανοίγεις μέσα σε 2 λεπτά, το ανοίγεις και πετάς. Εδώ έχει ρύθμιση να πηγαίνει γρήγορα και αργά το drone. Όταν είναι εδώ πέρα στο λαγό είναι σαν διάβολο πάει. Όταν είναι στην χελώνα πηγαίνει αργά. Με αυτό ξεκινάει, έχει ασφάλεια 3 δευτερόλεπτα. Εδώ παίρνει φωτογραφία, εδώ βγάζει βίντεο, ξεκινάει το βίντεο, ξεκίνησε, σταματάει. Ένα μικρό θεματάκι είναι γενικά ότι υπάρχει ένα delay σε όλο το πράγμα και αρκετοί που έχουν κάνει review και τέτοιο αυτό θεωρούν το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεύτερον ότι είναι μικρό η οθόνη και τρίτον ότι έχει όριο εμβέλεια σε ένα χιλιόμετρο, αλλά γενικά τα θετικά αυτού του drone είναι απίστευτα, όπως να πετάς εύκολα, έχεις το πιο οικονομικό πακέτο για πολύ καλό drone που είναι μεγάλο και σταθερό ακόμα και σε μέτριο προς δυνατό αέρα, έχεις ένα πολύ καλό χειριστήριο που πιάνεται ωραία κτλ, που έχει οθόνη, έχει λειτουργίες να πηγαίνει αργά, έχει follow me, έχει watch me, έχει αρκετά καλή ως πολύ καλή κάμερα. Και γενικά είναι ένα πακέτο, ιδίως για πρώτο drone, νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να πετάξουμε. Πρώτα καλυμπράρουμε. Φεύγει το πουλί, πετάει το πουλί, λοιπόν. Εδώ είμαστε καλά. Λοιπόν, αυτά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram και αν θέλετε να δείτε κι άλλο το προηγούμενο vlog, τσεκάρετε το στο κανάλι. Άντε να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια! Α, και γράψτε σχόλιο βίντεο που θέλετε να κάνω ή ερωτήσεις για Q&A. Γεια!